Λοιπόν, χάλκινο μετάλλιο για την Χριστίνα Γιατζίδου και την Αλεξάνδρα Τσιάβου. Το ελληνικό πλήρωμα στο διπλό σκύφελ Αφρών Βαρών έκανε την πολύ μεγάλη επιτυχία, χάρη σε ένα ακόμη μετάλλιο στην χώρα μας. Τα κορίτσια έγραψαν τη δική τους ιστορία σε αυτόν τον πολύ σημαντικό τελικό εδώ στο κοπηλατοδρόμιο στη Λίμνη Ντόρνεϊ στο Ήτον. Χριστίνα και Αλεξάνδρα, πολύ σημαντική κούρσα, πάρα πολύ σπουδαία κούρσα. Δώσατε πολύ μεγάλη μάχη, αγγίξατε και το αργυρό μετάλλιο. Αγγίξαμε και το χρυσό μέχρι ένα σημείο. Δεν θέλω να, το χρυσό, δεν θέλω να, μιλήσω ούτε για τον καιρό ούτε για τίποτα. Είμαστε εδώ, έχουμε ένα χάλκινο μετάλλιο στην πλάτη μας. Οι κόποι μας ανταμείφθηκαν. Στο λαιμό μας. Στην πλάτη μας, ναι, στο λαιμό μας, στην πλάτη μας. Είναι το ίδιο, είναι πάνω μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που είναι σήμερα εδώ, όλους αυτούς εκεί που μας χειροκροτάνε τώρα και χαίρονται μαζί μας. Την οικογένειά μου, την Καστοριά. Και γενικά είμαι πολύ χαρούμενη. Για τα μικρά πανηγύρια που έχουν στηθεί κατά τόπους, Γιάννενα, Καστοριά, Ηγουμενίτσα. Σήμερα όλες οι πόλεις που αντιπροσωπεύει το κάθε πρόσωπο που βρίσκεται, ο κάθε αθλητής που βρίσκεται σήμερα εδώ και αγωνίζεται, γιορτάζει. Γιορτάζει, γιατί ο αθλητισμός είναι μια μεγάλη γιορτή. Για την κούρσα, δεν μας είπες εσύ για την κούρσα. Δεν έχω λόγια να περιγράψω ούτε το πώς νιώθω, ούτε τι έγινε. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να στεναχωρηθώ που χάσαμε έτσι τη μία κουπιά. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να χαρώ. Είμαι. Δεν έχω λόγια απλά. Πού αφαιρώνεται αυτές τις νίκες, αυτή την πολύ μεγάλη σπουδαία επιτυχία, αυτό το χάλκινο μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, το πρώτο σας, και είπα προηγουμένως ότι γράφατε ιστορία, γιατί είναι σας το πρώτο ελληνικό πλήρωμα που παίρνετε μετάλλιο στην κοπηλασία σε Ολυμπιακούς Αγώνες, γυναικείο πλήρωμα που παίρνετε μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, και μάλιστα εσύ, Χριστίνα, στην πρώτη συμμετοχή, Αλεξάνδρα στη δεύτερη. Εγώ αυτό το μετάλλιο. Δεν θα πω κάτι πρωτότυπο. Το αφιερώνω πρώτα απ' όλα στις δυο μας, για τους σκόπους μας και σε ό,τι έχουμε τραβήξει μέχρι τώρα. Γιατί μόνο οι δυο μας ξέρουμε πόσες ώρες προπόνηση έχουμε φάει μέσα στο Σινιά και μέσα σε αυτή τη βάρκα που τώρα όλη η Ελλάδα χάρηκε μαζί μας και χειροκρότησε, και δεύτερον στην οικογένειά μου. Εσύ, Αλεξάνδρα, που τα αφιερώνεις. Και εγώ το αφιερώνω σε εμάς. Είναι πολλοί άνθρωποι που έχουν συμβάλει σε αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που μέσω των μέσων κοινωνικοποίησης αυτές τις μέρες έχουν τρελαθεί να μας στείλουν καλή επιτυχία, κουράγιο, είμαστε μαζί σας, είστε πρώτες για μας. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ και να αφιερώσω αυτό το μετάλλιο σε όποιον χαίρεται, για μένα σήμερα. Σήμερα είχατε για πάρα πολύ μεγάλη ενίσχυση, είχα και κερκίδα ελληνική εδώ στο κοπηλατόδρομο. Πάντα. Η καρδιά του Έλληνα χτυπάει παντού, όπου και να είμαστε. Όπου και να είμαστε, μας ακολουθούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Η οικογένειά μου είναι σήμερα εδώ και κάποιοι και φίλοι πολλοί. Αλλά θέλω να τους ευχαριστήσω που κατάφερα να είναι εδώ. Γιατί τελευταία 200 μέτρα πραγματικά τους σκεφτόμουν να έχουν κάνει όλο αυτό το ταξίδι με τα τόσο δύσκολα οικονομικά προβλήματα που έχει κάθε ελληνική οικογένεια σήμερα. Μόνο και μόνο για να είναι εδώ να με στηρίξουν. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, πάντα επιτυχίες. Εκεί, μπαμπά, μαμά, σας αγαπώ πολύ. Είναι σαν να είστε μαζί μου. Καλά να περάσετε. Κύριε Γιάννη, γεια σας. Ηγουμενίτσα, γεια σου.